σε ένα πολύ ωραίο κτίριο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω εσείς όλοι όσοι ήρθατε σήμερα. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τους τρεις συνυποψηφίους μου που ήρθαν σήμερα. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτούς, από την Όλγα τη Στεφανή, από την Χρήστα τη Χατζηγεωργόρου. Όλγα, Χρήστα, εσείς έχετε ψηφίσει το θέμα. Είναι μπροστά, Όλγα. Πού είναι. Εδώ. Εδώ. Να. Εντυπωσιακή. Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε πολύ. Και από τα ιστορικά Σέρας, ο Πάνος Ογρέδης. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Βλέπετε στο δικό μας το κόμμα ανταγωνισμοί τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχουν και αυτό υποδηλώνει πολλά πράγματα. Και άρα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αρκετά χιλιόμετρα για να έρθουν σήμερα εδώ. Ούτως ώστε να στηρίξουν και την δική μας την προσπάθεια στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και την συνολική προσπάθεια του κόσμου σε όλη την Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω σήμερα σε όπου βρισκόμαστε και ευελπιστούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, να έχουμε ένα αποτέλεσμα που πραγματικά θα μας δίνει δύναμη. Θέλουμε να σας μιλήσουμε λοιπόν για το κόσμο. Να σας μιλήσω και για μένα, αλλά εμένα με ξέρετε. Το κόσμο όμως πρέπει να το μάθετε, αξίζει να το μάθετε και νομίζω ότι αυτό που δημιουργείται με το κόσμο, με ένα νέο κόμμα, είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσω βλέποντας ανθρώπους με τους οποίους είμαστε πολλά χρόνια στο πράσινο και οικολογικό κίνημα. Ότι εγώ ήμουν πρώτη φορά υποψήφιος με τους οικολόγους πράσινους το 2007. Πόσα χρόνια είναι πριν, πολλά. Πάρα πολλά. Είναι μια διαρκής προσπάθεια να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο και ένα όραμα. Να φτιάξουμε ένα πράσινο κόμμα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να φτιάξουμε ένα πράσινο κόμμα στην Ελλάδα, όχι δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε στη ζωή μας, αλλά κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα είναι χρήσιμο για την κοινωνία. Γιατί πρέπει να υπάρχουμε πολιτικά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι πιστεύουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Και χαρακτηριστικά, το έχει ανάγκη αυτός ο τόπος και γι' αυτόν τον σκοπό αγωνίζουμε από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το κόμμα Κόσμος επιδιώκει να αναδείξει μια κατ' ουσίαν τριπλή κρίση. Μια κρίση η οποία έχει τρεις διαστάσεις. Έχει τη διάσταση την περιβαλλοντική, έχει την διάσταση την κοινωνική, έχει τη διάσταση την οικονομική. Και δεν πρέπει, κατά την άποψή μας, αυτή η κρίση, η πολυδιάστατη, να την αντιμετωπίζουμε διακριτά. Πρέπει λοιπόν αυτές τις τρεις διαστάσεις να τις αντιμετωπίσουμε ενιαία. Πρέπει να αποδεχτούμε λοιπόν ότι η σύγχρονη οικολογική κρίση είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για την ανθρωπότητα. Δεν είναι μια απειλή η οποία θα εμφανιστεί μετά από κάποιες εκατοντάδες χρόνια. Δεν είναι ένας κομήτης ο οποίος θα περάσει και μπορεί να μας απειλήσει. Η απειλή ήρθε. Είναι εδώ, υπάρχει. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας να εξελίσσεται. Το βλέπουμε σήμερα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Πρωτοφανής για την Κοζάνη. Το είδαμε στα Πιέρια. Που πριν από δύο μήνες ξεκίνησαν να καίγονται Μάρτι μήνα, το βλέπουμε στον Πρόκο, στην παραγωγή του Πρόκου, όπου η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την παραγωγή και μειώνει την παραγωγικότητα. Το είδαμε στον χειμώνα που πέρασε, που ήταν πρωτοφανός, όχι πρωτοφανός, είναι πολύ σύνηθες μάλλον τα τελευταία χρόνια, αν είναι πολύ ήπιος μέχρι τον επόμενο. Το βλέπουμε κάθε χρόνο στο κοντέρ της θερμοκρασίας που σπάει χρόνο με το χρόνο. Τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ήθελα να καλύψετε αυτή την εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό και σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους υποψηφίους του κόμματος Κόσμος που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες και συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Ήρθαν από μακριά, είναι σημαντικό επίσης για μένα. Και τρίτον, θέλω να ευχαριστήσω όσους ανθρώπους ήρθαν σήμερα εδώ προκειμένου να συζητήσουμε για το κόσμο. Να μιλήσουμε για αυτή τη νέα προσπάθεια, η οποία έχει έναν θεμελιώδη στόχο. Να εκφράσει την ανάγκη να χτιστεί ένα νέο πράσινο κόμμα στην Ελλάδα, την ανάγκη να μιλήσουμε επιτέλους για τις λύσεις των προβλημάτων, για να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές οι οποίες είναι μπροστά μας. Άνθρωποι οι οποίοι πολλά χρόνια αγωνιζόμαστε σε διάφορα μετερίζια, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην ευρωκοινοβούλη, στην κεντρική πολιτική, και πιστεύουμε ότι αξίζει καλύτερη μοίρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην περιοχή. Λίγος πολύ όλοι οι συμπολίτες μας γνωρίζουν πολλούς από εμάς και εμένα προσωπικά. Και το επίπεδο της αξιοπιστίας και του πολιτικού λόγου και ευελπιστούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα ευωδώσει προκειμένου να υπάρχει μια νέα προοδευτική, πράσινη, δυνατή, ισχυρή φωνή που ουσιαστικά θα επιδιώξει να καταθέσει μια
αναλυτική πρόταση για μια πράσινη μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πολλά τα προβλήματα των ανθρώπων και ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για τις λύσεις αυτών για την επόμενη μέρα με αισιοδοξία και κυρίως με αποφασιστικότητα και τεκμηρίωση. Του Πράσινου Ταμείου, όπως γνωρίζετε, για την πράσινη ανάπτυξη και αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, κάθε έτος όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επενδύσεις 350 δις. Αυτά από πού θα έρθουν? Μπορεί να έρθουν από έκδοση κοινού χρέους, όπως έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αυτός ο πρόσθετος φόρος και ο προφόρος της πολυεθνικής θα αποτελέσει έναν ίδιο πόρο για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και για να χρηματοδοτήσει την Εθνική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Εθνική Πράσινη Συμφωνία. Καλούμε τους Έλληνες συμπολίτες μας την Κυριακή να δείξουν εμπιστοσύνη στο κόμμα, στον κόσμο. Πρώτον, να προσέλθουν στις κάλπες και να μας ψηφίσουν. Γιατί η ομάδα των Πρασίνων θα είναι χρήσιμο να έχει έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ή ευρωβουλεύτρια και να φέρουμε και την αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα της Ελλάδος. Το Πράσινο Κόμμα κυβερνά ήδη σε 7 χώρες μεγάλες και σε πολλές τοπική αυτοδιοίκηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλή ψήφο την Κυριακή. Καλησπέρα σας, ήρθαμε εδώ στην Κοζάνη στην εκδήλωση του κόσμου που την οργανώνει ο Λευτέρης Ιωαννίδης. Λέγομαι Όλγα Στεφανή, είμαι συνυποψήφια του Λευτέρη, είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι δικαστική επιμελήτρια και είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Δικαστικών Επιμελητών Δικαστήριου Θεσσαλονίκης. Ήμουν πρώην οργανωτική γραμματέα στους Οικολόγους Πράσινους και είμαι 10 χρόνια στον Πράσινο Φόρο. Υποψήφια και σε αυτοδιοικητικές, καθώς και σε εκλογές κεντρικές και τώρα στις ευρωεκλογές. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον κόσμο για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση για μια δίκαιη, υπεύθυνη, ειρηνική Ευρώπη. Ο στόχος ποιος είναι στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής? Ο στόχος μας είναι να πιάσουμε το 3% σαν κόμμα και να βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή ή μια ευρωβουλεύτρια στην Ευρώπη. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Χατζηθοδόρου Χρυσή. Έχω καταγωγή από Ορεστιάδα, από την αυτονακριτικό Εύρο. Μεγάλωσα εκεί. Ένα πρόβλημα υγείας με έκανε να φύγω, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα μία περίοδο δύσκολη, ιατρική δύσκολη. Συνέχισα να κάνω την καριέρα μου στην τράπεζα. Αυτό το πρόβλημα σας το έκανα, γιατί αυτό με ανάγκασε να πολιτευτώ τώρα. Θεωρώ ότι υπήρχε ένα κενό μέχρι τώρα στην πολιτική. Το δικό μου το βίωμα στο να μην υπάρχουν γιατροί σε μία μικρή κοινωνία ήταν αυτό το οποίο θέλω να παλέψω. Θέλω να παλέψω για την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων. Θεωρώ ότι το περιβάλλον με την ψυχική υγεία και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι είναι συνδεδεμένο. Ήρθαμε εδώ στην Κοζάνη σήμερα, έχω ξανάρθει πάρα πολλές φορές. Η Κοζάνη είναι ένα αγαπημένο μέρος για μένα, στις απόκριες περισσότερο έρχομαι. Πολιτεύομαι με τον κόσμο, ξέρω ότι πάρα πολλοί δεν μας γνωρίζουν. Θα παρακαλέσω να μπείτε, να διαβάσετε, να δείτε. Παρακαλώ όλους να πάνε να ψηφίσουν και οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν μπορούν να μας βρουν στο διαδίκτυο για να απαντήσουν. Θα έχει συνέχεια κόσμος και μετά τις ευρωεκλογές? Θα έχει συνέχεια. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε ένα 3% και μετά τις ευρωεκλογές κατεβαίνουμε ένα κανονικό κόμμα. Ευχαριστούμε. Πίσω έτσι. Πάνος Γκρέδης, από Τεσσέρας Ορμόμενος. Είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Κόσμος, που ηγείται ο γραμματέας και ευρωβουλευτής Πράσινος Πέτρος Κόκαλης, και εν ώψη ευρωεκλογών σε μία εβδομάδα ευελπιστούμε οι Έλληνες πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη στον Πράσινο Ευρωβουλευτή και γραμματέα Πέτρο Κόκαλη και σε 9 Ιουνίου να μας ψηφίσουν για να είμαστε πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε πολύ καλώς και εσείς και οι τηλεθεατές σας και οι του ραδιοφώνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Έχουμε 45 χρόνια από την πρώτη άμεση εκλογή του το 1979. Η ομάδα των Πρασίνων
πρωτοπόρησε για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία υιοθετήθηκε με συνένεση από τις μεγάλες ομάδες του Κοινοβουλίου, είτε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι και η Αριστερά. Και το διακύβημα είναι το, αν μου επιτρέπετε, Marshall Plan για την Ευρώπη το 2050, τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν. Εμείς ως Πράσινοι, το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα εν ώψη ευρωεκλογών, καταθέσαμε την Εθνική Πράσινη Συμφωνία. Τι λέει η Εθνική Πράσινη Συμφωνία? Κινείται σε τέσσερις πυλώνες για την Ελλάδα. Πρώτο είναι προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική κρίση. Θέσεις ξεκάθαρες για την οικονομία, μαζί με την οικονομία, τρίτος πυλώνας το κοινωνικό κράτος και ο τέταρτος πυλώνας το κράτος δικαίου, για να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση και το κράτος. Έχουμε επιστημονικά συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Πανευρωπαϊκά θέλουμε να δημιουργηθεί ένα πράσινο ταμείο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια φορολογία σε όλες τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ένα μικρό ποσοστό. Επίσης, να γίνει κοινή έκδοση